Τα πέτρα στην επίθεση με τον Τίποντο. Στη γωνία ο Κιλαράς για τρεις, αστοχή. Ριμπάουτ από τον Σανάντζε. Ο Σανάντζε, ο οποίος είναι ο ηγέτης επιθετικά της ανόρθωσης. Ο Μουόσα ελεύθερος για τρεις από τις 45 μοίρες, εύστοχος. 2-11, προβάδισμα 9 πόντων για την ανόρθωση. Ο Κάρμπολ στη γωνία, ο Κιλαράς για τρεις, εύστοχο. Το πρώτο τρίποντο του Αποέλ στον αγώνα. Το Αποέλ που είναι εξαιρετικό φέτος από την γραμμή των 6.75. Θα κλέψει ο ελευθερίου προς στιγμή όμως, με τον Κάρπολ να κερδίζει. Ο Σιμιρτζής δίνει στον Κόκεβιτς για τρεις, εύστοχο. 13-14. Ο Κόκεβιτς αφήνει στον Τίποντο, ο οποίος κάνει μια ωραία ενέργεια και σκοράρει. Ισοφαρίζει το Αποέλ μετά το πολύ καλό ξεκίνημα της ανόρθωσης. Ο Κόκεβιτς τώρα θα βρει τον Τίποντο. Ο Σιμιτζής για τρεις, εύστοχο. Ωραία κυκλοφορία και πρώτο προβάδισμα στον αγώνα για το Αποέλ. Time out από τον Βασίλη Χρυσαλά του ημιχρόνου. Σιμιτζής, Κάρπολ, Χένρι Κλαράς και Πάπα Μιχαήλ στο παρκέ για το Αποέλ. Ο Πάπα Μιχαήλ θα στοχίσει στο τρίποντο. Επιθετικό rebound για το Αποέλ με τον Κάρπολ, ο οποίος θα κάνει τον drive. Θα κάνει την λάθος πάσα, εντέκατο λάθος για το Αποέλ και τρέχει στο εφηδιασμό ο Σανάντζ, ο οποίος θα πάρει την επαφή, θα σκοράρει. 30-35, όμορφη προσπάθεια από το Σανάντζε, ο οποίος με ένα δικό του 4-0. Ο Κάρμπολ τώρα θα κάνει το λάθος, ακόμη ένα λάθος. Είναι πάρα πολλά τα λάθη που γίνονται από το Αποέλ. Ο Τομπάσος για τρεις, εύστοχος. Ο Κουμής θα αφήσει στον Κόνιεβιτς για τρεις, άστοχος. Rebound από τον Χένρι, αυτός δίνει έξω. Εύστοχο τρίποντο τώρα από τον Πάπα Μιχαήλ. Θα δώσει στον Μπράντλεϊ, ο οποίος κλείνεται από τον αγώνα τον δεύτερο βολό. Θα εστοχίσει. 39-45 στο σύν 6 ανόρθωση, 2,1. Υπολείπονται, υπάρχει ο τρόπος να γίνει κάποιο σουτ. Ο Μπράντλεϊ δίνει στον Σαράντζε, ο οποίος δεν θα προλάβει να εκτελέσει. 39-45. Η ανόρθωση προηγείται με 6 πόντους με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χένρι δίνει στον Κόνιεβιτς και αυτός τον ο Σιμιτζή, ο οποίος θα, ο Γιαναράς είναι από τη γωνία, ο Γιαναράς για τρεις, εύστοχος. Το Αποέλ θα πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Παρόλα αυτά είναι στο πλην 2 από το Αποέλ, 53-51. Κόνιεβιτς για τρεις, εύστοχος, το δεύτερο του τρίποντο. Δίνει στη γωνία για τρεις πάλι ο Κόνιεβιτς, μέσα. Το έχει πάρει πάνω του στην τρίτη περίοδο ο Κόνιεβιτς. Ο Σανάντζε δίνει στο Γουέιντ για τρεις, μέσα. Επιτέλους τρίποντο για την ανόρθωση, η οποία έχει τώρα 4-19, 65-60, δεν παραδίνεται η ανόρθωση παρά την πολύ καλή παρουσία του Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική ασίς από τον Γιαναρά και κάρφωμα από τον Χένρι. Ο Κέρπολ δίνει στον Κόνιεβιτς για τρεις, άστοχο, airball. Νομίζω αλλοιώθηκε και η προσπάθειά του. Ο Σανάντζε από τα 6 μέτρα, επιτέλους καλάθι για τον Γεωργιανό στο δεύτερο ημίχρονο, 67-66, και το Αποέλ έχει ένα σοβαρό προβάδισμα 3 πόντων. Όμως στο μπάσκετ τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Σανάντζε ελευθερώνεται για τρεις, εύστοχος. Σανάντζε για τρεις και αυτό μέσα. Να λοιπόν που και ο Σανάντζε παίρνει μπρος μαζί με τον Κόκεβιτς. Η μπάλα στον Κόνιεβιτς, ο οποίος κλείνεται από τη γωνία, αστοχή και έχουμε παράταση. Δίνει στον Κιλαρά, προσποίηση, Χένρι, Κόνιεβιτς, τελειώνει η επίθεση, δίνει στον Σιμιρτζή για τρεις, άστοχος, παραμένει ζωντανή ανόρθωση. Τρέχει ο Μουόσα, πατάει φρένο, δίνει στον Τομπάζο, για τρεις ο Τομπάζος, εύστοχος, αλάθασος ο Τομπάζος. Είναι ο X-Factor του αγώνα. Δίνει προβάδισμα για την ανόρθωση.
ο Αρτέμος στον Μπάζος. Δόθηκε φάουλ. 0,4 για το τέλος του αγώνα. Ντούντα Ανάντσε. Εύστοχος. Δεν χάνεται νίκη για την ανόρθωση. Δεν υπάρχει τρόπος να σκοράρει τα Πουέλ με 0,4 να υπολείπονται για το τέλος του αγώνα. Ο Ντούντα Ανάντσε. Αστοχή. Τέλος του αγώνα. Η ανόρθωση παίρνει μια σπουδαία νίκη. 89-90. Σπάει το αίτητο του Αποέλ. Η μοναδική ομάδα που δεν είχε εκτός έδρας νίκη.